Χάρη του Κυρίου μας από τη σελίδα 961. Σελίς 961, δεύτερο κεφάλαιο, πράξεις Αποστόλων. Είχαμε σταματήσει τις προάλλες στο 22 εδάφιο και διαβάζουμε το 23. 961, πράξεις Αποστόλων, β' 23. Τούτων λαβώντες παραδεδομένων κατά την ορισμένην βουλήν και πρόγνωσιν του Θεού, διαχειρών ανώμων σταυρώσαντες, εθανατώσατε. Αυτά τα λόγια τα λέει ένας άνθρωπος που λίγες μέρες πριν αρνήθηκε τον Κύριο, ενώ τον διαβεβαίωνε ότι θα τον ακολουθήσει μέχρι το θάνατο, γιατί φοβήθηκε. Ο φόβος του ανθρώπου στείνει παγίδα, λέγει ο Λόγος του Θεού. Ο φόβος όμως του Θεού είναι πηγή ζωής, απομακρύνων από παγίδας θανάτου. Πώς θα καταπολεμήσουμε το φόβο? Φόβο για τις αρρώστιες, φόβο για τις αναδουλειές, φόβο από απειλές, οποιοσδήποτε φόβος. Πώς καταπολεμιέται ο φόβος? Θα ζούμε μια ζωή με φόβο? Ο άνθρωπος, ακόμη και ο πνευματικός άνθρωπος, επειδή είναι άνθρωπος, φοβάται. Θα φοβηθεί. Δεν είναι θέμα αν θα φοβηθώ. Σαν άνθρωπος θα φοβηθώ. Το θέμα είναι τον φόβο, πώς θα τον αποκρούσω, πώς θα τον αποδιώξω. Και λέει η Γραφή, η τελεία αγάπη έξω διώκει τον φόβο. Τι μεσολάβησε από τη χρονική στιγμή κατά την οποία ο Πέτρος αρνήθηκε τον Κύριο επειδή φοβήθηκε τη μαρτυρία μιας υπηρέτριας, και τώρα που άφοβα μιλάει σε ένα κοινό το οποίο μάλιστα το ελέγχει. Γιατί κοιτάξτε τι λέει, τούτων λαβώντες παραδεδομένων κατά την ορισμένη βουλή και πρόγνωση του Θεού, διαχειρών ανώμων σταυρώσαντες, εθανατώσατε. Τι μεσολάβησε μεταξύ του Πέτρου της άρνησης και του Πέτρου του ελεγκτικού κηρύγματος που δεν συστέλλεται να ελέγξει το ακροατήριο? Τι μεσολάβησε? Η Πεντηκοστή. Τι είναι αυτό που κάνει τη διαφορά και διώγνει το φόβο? Η αγάπη του Θεού, η οποία πώς εκέχεται εν τες καρδίες ημών? Δια Πνεύματος Αγίου. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Λόγος του Θεού μας λέει το εξής. Έχετε λάβει τον αραβόνα του Πνεύματο, πού? Εν τες καρδίες ημών. Σε άλλο σημείο λέει η Γραφή, η αγάπη του Θεού είναι κεχημένη δια Πνεύματος Αγίου εν τες καρδίες ημών. Ο αραβόνας του Πνεύματος είναι δοσμένος εν τες καρδίες ημών. Η αγάπη του Θεού δια Πνεύματος Αγίου πλημμυρίζει και διαβεβαιώνει τον άνθρωπο στην καρδιά του. Στην καρδιά ο άνθρωπος φοβάται, αλλά και στην καρδιά ο άνθρωπος διαβεβαιώνεται για την αγάπη του Θεού. Και όταν ο άνθρωπος διαβεβαιώνεται για την αγάπη του Θεού, αυτή η αγάπη, η οποία είναι τέλεια, έξω διώκει τον φόβο. Δεν είμαστε εμείς από μόνοι μας ατρόμητοι, δυνατοί, ρωμαλαίοι. Τίποτα δεν είμαστε. Ο λιγότερον του μηδενός είμαστε από μόνοι μας. Όταν όμως γευόμαστε την αγάπη του Θεού, αυτή η αγάπη είναι που διώγνει έξω το δικό μου και το δικό σου φόβο. Αυτή η αγάπη εκδηλώνεται έμπρακτα, χειροπιαστά, μέσα σου και πάνω σου, πώς? Όταν πληρωθείς με Πνεύμα Άγιο. Η αγάπη του Θεού είναι εκεχημένη εν τες καρδίες ημών, δια Πνεύματος Αγίου. Τι μεσολαβεί λοιπόν μεταξύ του Πέτρου της άρνησης και του Πέτρου του κηρύγματος, που δεν διστάζει να έρθει απέναντι στο ακροατήριό του? Πριν από λίγες μέρες δεν φοβήθηκε τη μία, την κοπελίτσα. Τώρα δεν φοβάται ολόκληρο ακροατήριο. Τι μεσολάβησε? Η Πεντηκοστή. Έχει πληρωθεί με Πνεύμα Άγιον. Έχει χρηστεί με το Πνεύμα το Άγιον. Το Πνεύμα το Άγιον κάνει τη διαφορά. Τη διαφορά δεν την κάνεις ούτε εσύ ούτε εγώ. Το Πνεύμα το Άγιο την κάνει μέσα μου και μέσα σου. Και ανάμεσά μας, αν είναι κάποιος να κάνει την διαφορά, θα την κάνει το Πνεύμα το Άγιον. Όλα τα ανθρώπινα μέτρα που λαμβάνουμε, καλώς τα λαμβάνουμε, αλλά τη διαφορά την κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Δεν λέει κανείς ότι δεν πρέπει να ληφθούν τα ανθρώπινα μέτρα. Είναι όμως
Τελείως μάταιο να πιστεύει κανείς ότι τελικά εάν ο Κύριος δεν φυλάξει πόλην, εις μάτιν αγρυπνιό θυλάτων αυτή. Είναι έτσι, δεν είναι? Άρα, ναι, θα κάνουμε το μέρος μας, καμία αντίρρηση. Αλλά αν νομίζουμε ότι το μέρος μας θα μας προστατεύσει και όχι ο Κύριος με την παρουσία Του, τότε είναι προφανές ότι κάνουμε λάθος. Μη μικραίνουμε τον Θεό, νομίζοντες ότι με δικές μας πρωτοβουλίες θα φυλαχθούμε από οτιδήποτε. Σαν άνθρωποι θα κάνουμε το μέρος μας. Αλλά το πρώτο μέρος μας, πέραν από το ανθρώπινο μέρος, είναι να πάμε στα γόνατα και με νηστεία και προσευχή να πληρωθούμε με Πνεύμα Άγιο, ώστε η τελεία αγάπη του Θεού έξω να διώξει τον φόβο. Ο Πέτρος λοιπόν εδώ δεν φοβάται. Είναι ένας άλλος άνθρωπος. Και αυτό οφείλεται στην Πεντηκοστή. Αυτό οφείλεται στην πλήρωση. Το Πνεύμα το Άγιο είναι που κάνει τη διαφορά. Ούτε εγώ, ούτε εσύ, ούτε κανένας μας. Ευχαριστούμε το Θεό. Γι' αυτό τώρα είναι καιρός γονάτων. Όλα μαρτυρούν ότι ο Κύριος έρχεται. Και ό,τι συμβαίνει, συμβαίνει ακριβώς. Γιατί η οικουμένη θα πρέπει σαν ένας άνθρωπος να δεχθεί τον Αντίχριστο και την παγκόσμια διακυβέρνηση. Και ό,τι γίνεται για το καλό μας, για την προστασία μας, γίνεται ακριβώς για να λειτουργούμε όλοι σαν στρατιωτάκια, προκειμένου να αποδεχθούμε αυτά τα οποία μέλουν να έρθουν και τα οποία θα θέσουν πλέον όχι σε αμφισβήτηση αλλά σε απόλυτη άρνηση την ανθρώπινη ελευθερία. Γι' αυτό λοιπόν εμείς τώρα κάνουμε το μέρος μας, το ανθρώπινο, αλλά δεν πρέπει να λησμονούμε ότι τη διαφορά στη ζωή μας την κάνει το Πνεύμα το Άγιον στα γόνατα. Και σαν εκκλησία τώρα και σαν οικογένειες και σαν άτομα, μικροί και μεγάλοι, αν βλέπουμε και αν αναγνωρίζουμε ότι ο Κύριος έρχεται, θα πέσουμε στα γόνατα και θα πούμε: Κύριε, ελθέ. Το Πνεύμα λέει ελθέ. Το ακούσαμε και πριν. Το Πνεύμα λέει ελθέ. Δεν ξέρω τι λες εσύ. Δεν ξέρω τι λέει ο Α ή ο Β. Δεν ξέρω τι λέμε εμείς. Αλλά το Πνεύμα λέει ελθέ. Και αν είμαστε νύμφοι πραγματικοί, θα το καταλάβουμε αν αυτή την ώρα πούμε και εμείς ελθέ. Το Πνεύμα λέγει ελθέ. Η νύμφη λέει ελθέ. Και όσοις ακούει αυτή την ώρα σήπει ελθέ. Ναι, έρχου Κύριε Ιησού. Να πάρουμε θάρρος, αδέρφια. Να πάρουμε θάρρος από τον Κύριό μας. Είτε ζώμεν, είτε αποθνίσκομεν, του Κυρίου είμεθα. Τις ημέρες μας στη ζωή αυτή, στη γη αυτή εδώ, τις έχει ήδη προεξοφλημένες ο Κύριος. Και δεν πρόκειται η ζωή σου να λιγοστέψει, μην τυχόν και κάποια νόσος διαφύγει της προσοχής του Κυρίου και φύγεις νωρίτερα. Θα φύγεις όταν ο Κύριος αποφασίσει. Αλληλούια! Κάνε, λέει, σε με γνωστό, Κύριε, τα τέλη των ημερών μου, λέει ο Ψαλμωδός. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι η Αγία Γραφή μας διαβεβαιώνει για ένα πράγμα. Ότι το πόσο θα ζήσεις και εσύ και εγώ είναι ήδη ετοιμασμένο. Γι' αυτό δώσε τη δόξα τον Κύριο και αφέσου και αναπαύσου τον Κύριο. Κάνε το μέρος σου, αλλά να θυμάσαι ένα πράγμα. Η ώρα που θα έρθει ο Κύριος να σε καλέσει προσωπικά δεν εξαρτάται από σένα, ούτε από οτιδήποτε κάνεις, αλλά από εκείνον. Κάνε εσύ το μέρος σου, αλλά αναπαύσου στον Κύριο. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Κύριος να έχει αποφασίσει να φύγει στα 80 και να φύγει στα 55 γιατί κάτι δεν πρόσεξες εσύ και κάτι ξέφυγε στον Κύριο. Το πιστεύεις πραγματικά αυτό? Αδέρφια, ψυχραιμία, ειρήνη και κυρίως δώσε δόξα στον Κύριο και ευχαρίστησε τον που σε κάλεσε. Η ζωή σου είναι στα χέρια του. Αν είναι να πεθάνει σήμερα το βράδυ, αυτό δεν θα είναι κάτι που θα προκύψει τώρα στις 7 και 5 ή στις 7 και 10 ή στις 7 και 4. Αυτό το έχει κανονίσει ο Κύριος πριν να γεννηθείς. Αλληλούια! Δόξα στον Κύριο! Αλληλούια. Γι' αυτό, αδέρφια μου, σας παρακαλώ να έχουμε ειρήνη στην καρδιά μας,
η ζωή μας είναι στα χέρια Του. Εκείνος είπε, επί των παλαμών μου σε εχάραξα. Το πιστεύεις αυτό? Το πιστεύεις? Ποιος το πιστεύει? Να σηκώσουμε το χέρι, αδέρφια, επιτέλους να κάνουμε ομολογία. Ομολογία να κάνουμε. Να επιτιμήσουμε τον διάβολο και σατανά και τις φοβίες. Αλληλούια. Να δώσουμε δόξα στον Κύριο. Ας δοξάσουμε τον Κύριο αυτή την ώρα. Αλληλούια, Κύριε. Αλληλούια με την καρδιά μας, αδερφοί. Δώσε δόξα στον Κύριο να φύγει ο φόβος. Δώσε δόξα στον Χριστό. Αλληλούια. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Να δώσει νίκη ο Κύριος στις καρδιές όλων μας. Να έρθει η ειρήνη του Κύριου. Πες δόξα στον Κύριο με την καρδιά σου. Αλληλούια. Αλληλούια. Δόξα, Κύριε. Αυτός είναι που μας κρατάει. Εμείς θα κρατηθούμε μόνοι μας. Αλληλούια. Πες δόξα στον Κύριο. Πες δόξα στον Χριστό. Αλληλούια. Να φύγει ο φόβος. Μόνο δοξολογία και ευχαριστία στην καρδιά μας, αδέρφια. Μόνο ευχαριστία. Μόνο δοξολογία στον Κύριο. Στα χέρια Του είμαστε όλοι. Στα χέρια Του είμαστε όλοι. Στα χέρια Του. Γι' αυτό αναπαύσου στον Κύριο. Όλα είναι ετοιμασμένα. Να ζεις την κάθε μέρα πληρούμενος με Πνεύμα Άγιον και να χαίρεσαι το σωτήρα σου και λυτρωτή σου. Έχει αναλάβει τα παιδιά σου, τον άντρα σου, τη γυναίκα σου, όλα τα έχει αναλάβει ο Κύριος. Ησύχασε και αναπαύσου. Αναπαύσου στο σχέδιο του Κυρίου. Είναι το καλύτερο για σένα. Ούτε να σκέφτεσαι τι θα γίνει, τι θα πάθω, τι θα μου συμβεί. Κάνε το μέρος σου και από εκεί και πέρα μόνο δόξα αλληλούια στον Κύριο. Τίποτα άλλο. Στα γόνατα, στις γραφές, να απολαμβάνεις κάθε μέρα τον Χριστό. Απολαμβάνοντες από τώρα, λέει η Γραφή, απολαμβάνοντες το τέλος της πίστεώς σας, τη σωτηρία των ψυχών σας. Μη γίνει το να ζούμε φοβισμένοι και τρομαγμένοι ως τα πτηνά που φεύγουν εις τα όρη. Μη γέννητο. Σαν να μην έχουμε Κύριο, σαν να μην έχουμε υπερασπιστεί, σαν να μην έχουμε Κύριο που τα πάντα τα έχει κάτω από τον έλεγχό Του. Αλίμονο. Όχι, αδέρφια. Και όταν φοβόμαστε, στα γόνατα. Θα πω, Κύριε, φοβήθηκα πάλι. Πάλι μου ήρθε αυτή η σκέψη. Ότι θα πεθάνω, ότι θα κρυώσω, ότι θα αρρωστήσω, ότι θα με απολύσουνε, ότι θα μείνω στο δρόμο, στο παγκάκι, δεν έχω και πασατέμπο, δεν έχω και ηλιόσπορο. Όλα εκείνη την ώρα έρχονται. Τίποτα. Στα γόνατα να φύγουν οι μαύρες σκέψεις. Θα μείνω στο ράφι. Τίποτα. Δόξα στο Θεό. Τίποτα. Στα γόνατα. Στα γόνατα με το Λόγο του Θεού ανοιχτό. Δεν θα ζούμε σαν να μην υπάρχει ο Κύριος. Σαν να έχει γίνει πραξικόπημα στον ουρανό. Ο Θεός είναι στο θρόνο Του και ο Κύριός σου και ο Ιησούς Χριστός, ο Μεσίτης σου, στα δεξιά του Πατρός. Τελείωσε. Οι άνθρωποι έξω ψάχνουν μέσο. Και τους καταλαβαίνω απόλυτα. Γιατί αυτό πρέπει να κάνουν. Τι να κάνουν κι αυτοί? Κάπου πρέπει να στηριχτούν. Έχουν άλλη επιλογή. Αλλά και εμείς έχουμε μέσο. Και το μέσο το δικό μας είναι το ισχυρότερο. Έχεις μέσο? Έχω. Ποιον έχεις μέσο? Τον Κύριο των δυνάμεων. Τον Κύριο των δυνάμεων. Και πού το ξέρεις ότι είναι ζωντανός? Πεντηκοστή. Τότε έγινε. Ω, δεν έγινε τότε η Πεντηκοστή. Και τώρα γίνεται. Και τώρα. Πριν από λίγο. Πέτρος. Πριν από λίγο Πεντηκοστή. Τώρα. Τώρα κοιτάξτε τι κάνει η Πεντηκοστή σε έναν άνθρωπο που φοβήθηκε μια υπηρέτρια. Κοιτάξτε τι κάνει η Πεντηκοστή. Τούτων λαβώντες παραδεδομένων κατά την ορισμένη βουλή και πρόγονες του Θεού διαχειρός ανώμων σταυρώσατε σε θανατώσατε. Εσείς το κάνατε. Αυτό κάνει η Πεντηκοστή. Δεν έχει το φόβο του ακροατηρίου. Δεν έχει κανένα φόβο πια. Όχι γιατί είναι ατρόμητος. Όχι. Αλλά γιατί είναι πληρωμένος με Πνεύμα Άγιο. Το καταλαβαίνουμε, αδέρφια. Μπορεί μέσα σε λίγες μέρες ένας άνθρωπος να αλλάξει. Με Πεντηκοστή σε μια στιγμή αλλάζει. Όχι σε λίγες μέρες. Γιατί εδώ ο Πέτρος άλλαξε σε μια στιγμή. Μέρες περιμένει το Πνεύμα το Άγιο. Τώρα έχει αλλάξει. Τώρα που το έλαβε. Εν μια στιγμή η Εκκλησία πώς θα άρπαχθει? Το φθαρτό τούτο, λέει, θα ενδυθεί αυθαρσία. Εν μια στιγμή, εν ρηπή οφθαλμού, το Πνεύμα το Άγιο θα μεταμορφώσει τα σώματα και θα κάνει την αρπαγή της Εκκλησίας. Εάν ο Κύριος σε ένα κλάσμα δευτερολέπτου, εν ρηπή οφθαλμού, το σώμα σου, και κοίταξε λίγο το σώμα σου, κοίταξε το, ψαχουλέψου λιγάκι αυτή την ώρα, αυτό που πιάνεις
Είναι δυνατόν εν ρηπεί οφθαλμού να κάνει μπουφ και να πάρει φωτιά και να μεταμορφωθεί? Ανθρωπίνος δεν γίνεται. Το Πνεύμα το Άγιο θα το κάνει. Άρα θα κάνει αυτό το Πνεύμα το Άγιο, και δεν μπορεί μέσα σε μια στιγμή ο Κύριος να διώξει το φόβο και να μου δώσει την ειρήνη? Ναι, αυτό έγινε την Πεντηκοστή. Και κάθε φορά που γίνεται Πεντηκοστή, αδέλφοι, αυτό θα γίνεται. Είμαστε όλοι, και ειδικά ο ομιλών, άνθρωποι με πολλές ελλείψεις, με πολλά αλατώματα και με φόβους και ανασφάλειες. Δεν ξέρω τον εαυτό μου. Αλλά όταν πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο, ο Κύριος μας κάνει άλλους ανθρώπους. Το έχουμε δει. Φοβάσαι, τρέμεις, ανησυχείς και μέσα σε μισή ώρα, αφού έχεις πληρωθεί με Πνεύμα Άγιο, σηκώνεσαι και είσαι άλλος άνθρωπος. Μετά μου πεις την άλλη μέρα την παράλληλη, πάλι έρχεται το βέλος. Αν ξαναπάς εκεί, πάλι το ίδιο, πάλι άλλο άνθρωπο θα σε κάνει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Και γιατί να έχουμε? Η Πεντηκοστή, το βίωμα της εναγίου πνεύματι εμπειρίας, είναι μονόδρομος. Και δόξα στο Θεό, δεν είναι ένας εξαναγκαστικός μονόδρομος. Αλλά τι είναι? Είναι απόλαυση. Είναι τι σου λέει τώρα ο Κύριος? Τι σου λέει? Μας λέει σε όλους ότι έχεις τρόπο να αποκρούεις τον φόβο, όχι κάνοντας έρπιν ή ανεβαίνοντας κακοτράχαλα όρη ή κρυπτόμενο σε μια σπηλιά, αλλά απολαμβάνοντας την παρουσία μου πληρούμενος με Πνεύμα Άγιο. Η απαλλαγή σου από τις φοβίες γίνεται διαμέσου μιας απόλαυσης, όχι διαμέσου ενός καταναγκαστικού έργου. Δηλαδή μας έχει ετοιμάσει και αυτό ο Κύριος. Θέλεις να απαλλάσσεις από τους φόβους, μάλιστα. Ξέρεις πώς θα απαλλαχθείς? Πώς? Με τη χαρά, την ειρήνη του Πνεύματος του Αγίου. Αλληλούια, δόξα στο Θεό. Γι' αυτό, αδέρφια μου, να μην απογοητευόμαστε, ούτε να πανικοβαλόμαστε. Όλα τα αδιέξοδα έρονται με το χέρι του Θεού. Και τη βεβαιότητα αυτή την λαμβάνουμε όταν πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιον. Πριν το Πνεύμα το Άγιο μίλησε, γεμίσαμε με δοξολογία και με ευχαριστία. Όταν ο άνθρωπος ευχαριστεί και δοξάζει και το Πνεύμα το Άγιο διακονεί τις καρδιές μας, μας οικοδομεί στην πίστη διαξένων γλωσσών, τότε δεν μπορεί να αντισταθεί εκεί τίποτα, τίποτα αλότριο προς την παρουσία του Κυρίου. Αυτό κάνει η Πεντηκοστή. Διώχνει τους φόβους, γιατί εκεί εκδηλώνεται η τελεία αγάπη του Θεού. Και λέει στη συνέχεια, τον οποίον ο Θεός ανέστησε λύσας τα σωδήνας του θανάτου, διότι δεν είναι το δυνατόν να κρατείτε υπ' αυτού. Αυτός που πιστεύεις, αυτός που σε κάλεσε, δεν είναι ένας ήρωας ο οποίος σκοτώθηκε και έγραψε κάποια απομνημονεύματα και αυτά σήμερα μας εμπνέουν. Όχι. Αυτός που σε κάλεσε πέθανε για σένα, αλλά αναστήθηκε για τη δικαίωσή σου. Είναι ζωντανός αυτός που σε κάλεσε. Και είναι ζωντανός για να μην φοβάσαι. Και όταν φοβάσαι, να πηγαίνεις σε αυτόν που είναι ζωντανός, να σε πληρώνει με Πνεύμα Άγιον, να σε παρηγορεί και να σου λέει μη φοβού, μόνο πίστευε. Αν δεν ήταν αναισθημένος, ο Πέτρος δεν θα μπορούσε να μιλήσει. Ξέρετε για ποιο λόγο φαίνονται τα ελαττώματα των μαθητών στα Ευαγγέλια και ιδιαιτέρως ο ελαττωματικός χαρακτήρας του Πέτρου? Με αποκορύφωμα την τρομοκράτησή του και τη φοβία του όταν αρνήθηκε τον Κύριο. Για να δούμε εμείς σήμερα πώς ο Κύριος ενδυναμώνει και ενισχύει και παίρνει το φόβο από ανθρώπους οι οποίοι φοβούνται και τρέμουν. Γι' αυτό είναι γραμμένη η γραφή σε πολλά σημεία, ότι ο Κύριος αλλάζει τον άνθρωπο. Είναι φοβητσιάρης, αλλά τελικά του παίρνει το φόβο και αυτό τον άνθρωπο τον χρησιμοποιεί. Είναι αυθόρμητος και επιπόλαιος και ξαφνικά δια Πνεύματος Αγίου τον βλέπεις να είναι σοφός. Αυτές οι μετατοπίσεις, αυτές οι μεταβολές
γίνονται από το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί αυτός που τη ζει γεύεται εκείνον που αναστήθηκε. Αυτό που λέει εδώ, τον οποίον ο Θεός ανέστησε, αυτή η βεβαιότητα της Ανάστασης είναι που του δίνει και την παρησία να μιλήσει. Και η βεβαιότητα της Ανάστασης από πού αποδεικνύεται? Από τη βάφτιση του Πνεύματος του Αγίου. Σε εμάς σήμερα η βάφτιση του Πνεύματος του Αγίου είναι απόδειξη ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Το ότι προσεύχεσαι δια ξένων γλωσσών, γλώσσες τις οποίες ποτέ δεν διδάχθηκες και βγαίνουν μέσα από την κοιλιά σου και ξέρχονται από το στόμα σου, είναι απόδειξη ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Γιατί αυτός είναι που έδωσε το Πνεύμα το Άγιο και το Πνεύμα δίνει. Το καταλαβαίνουμε, αδέρφια. Αυτός έχει δώσει το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο αποδεικνύει ότι ο δωρητής είναι ζωντανός. Αν δεν υπήρχε ζωντανός δωρητής, δεν θα είχαμε εμείς δώρο. Το ότι έχουμε εμείς δώρο, τι αποδεικνύει? Ότι ο δωρητής υπάρχει και είναι ζωντανός. Και τότε φεύγει ο φόβος. Γεύεσαι την αγάπη του δωρητή. Ακούς τις ξένες γλώσσες σαν σημείο που αποδεικνύουν πρώτον ότι είναι ζωντανός και δεύτερον ότι σε αγαπάει, και τότε εκεί ηρεμείς. Δόξα στον Κύριο. Αδέρφια μου, να ηρεμήσουμε και να αφήσουμε τον Κύριο να προπορεύεται στη ζωή μας, έχοντας μία βεβαιότητα, πως ό,τι και αν επιτρέψει ο Κύριος, εκείνος είναι που θα μας βοηθήσει και θα ξεπεράσουμε οτιδήποτε έρθει μπροστά μας. Θα ανοίγει εκείνος το δρόμο και εμείς θα ακολουθούμε. Έχουμε ερυθρές θάλασσες να διαβούμε, αλλά θα τις διαβούμε με τον Χριστό να προπορεύεται. Θα αφήνουμε το Πνεύμα το Άγιο να μας πληρώνει, να προσεύχεται δια ξένων γλωσσών και ο Κύριος να προπορεύεται. Αμήν, αδέρφια. Μη φοβού, μόνο πίστευε, ενδυναμού και εκτέλει. Ο Κύριος έρχεται. Δόξα στον Κύριο. Αμήν.